Αφού πρώτα δώσουμε προτεραιότητα εκεί στα δικά μου τα εδάφη, τα πάτρια εδάφη, να πάμε εκεί λοιπόν στον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και θα σας πάω λίγο, όχι ακριβώς στο Ξυλόκαστρο, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο ορεινά, στο όμορφο Ρέθι. Στο όμορφο Ρέθι. Εκεί λοιπόν πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος αγώνας πρωταθλήματος Enduro για αυτούς τους φίλους τους μηχανοκίνητους, αλλά του δίκυκλου μηχανισμού. Τα λέω σωστά, δεν ξέρω. Θα μου τα πει σε λίγο ο πρόεδρος. Λοιπόν, ο τέταρτος αγώνας πρωταθλήματος Enduro Νοτίου Ελλάδας για την φετινή χρονιά, με επιτυχία όπως τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί, πραγματοποιήθηκε αυτός ο αγώνας του πρωταθλήματος από τη λέσχη του Ξυλοκάστρου. Έχουμε τώρα λοιπόν, για να μην τα λέω μόνη μου και δεν είναι και, ξέρετε, και το αντικείμενό μου, μπορεί να μου αρέσουν οι μηχανές αλλά δεν είναι και το αντικείμενό μου για να ξέρω περισσότερα πράγματα να σας πω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της λέσχης Ξυλοκάστρου, της Μοτολέσχης να το πούμε έτσι, τον Κώστα τον Τζιπά, συμπατριώτη μου, τον καλημερίζω. Καλώς ήλθες στην παρέα μας, Κώστα. Καλημέρα, Μέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου πρώτα απ' όλα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο, έτσι, Κώστα? Ναι, Μέρη, είναι η πρώτη φορά. Και θα δεις ότι είναι και η πρώτη σου θα είναι και επικοδομητική, γιατί θα ενημερώσεις πολύ κόσμο, φίλους του πρωταθλήματος αυτού. Θέλω να μου πεις, καταρχάς, να μιλήσεις λίγο για σένα. Πρόεδρος για πόσο καιρό, πόσο καιρό είσαι ένα χρόνο? Εγώ είμαι εκλεγμένος το Γενάρη φέτος. Α, είσαι ένα χρόνο δηλαδή. Η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου έχει ιδρυθεί το 1982. Mm-hmm. Και έχει πολλά χρόνια γραμμένα στις ιστορίες. Και φέτος διοργανώσαμε τον αγώνα Enduro, Νοτίου Ελλάδος. Και πέρσι και πρόπερσι είχαμε οργανώσει και δύο πανελλήνια πρωταθλήματα, οι οποίοι είχαν μεγάλη επιτυχία, με 100 συμμετοχές και πάνω. Αλλά φέτος χωρίστηκαν κάπως αλλιώς οι αγώνες, πιο λίγοι πανελλήνιο και πιο πολύ Νοτίου. Ήταν πολλές οι συμμετοχές, Κώστα? Οι συμμετοχές, οι αγωνιζόμενοι, αυτοί που έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ήρθαν όλοι. Mm-hmm. Και είχαμε και μία έκκληξη ακόμα. Είχαμε και μία πανευρωπαϊκή συμμετοχή. Ήρθε μία γυναικεία, μάλιστα, συμμετοχή. Ναι. Η οποία έλαβε μέρος στον αγώνα μας. Μήπως η Ναθαναήλ Κολεύρη, ή κάνω λάθος? Όχι, είναι ξένο το όνομά της. Α, είναι ξένο. Ακριβώς. Ναι. Μία Βαρβάρα, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Βαρβάρα. Το επώνυμο δεν το θυμάμαι. Δεν πειράζει, είχε δεν πειράζει. Είχε έρθει με μια ομάδα 5 ανθρώπων, ναι, ναι, η οποία είχε ακούσει για τους αγώνες που γίνονται εδώ στην περιοχή μας και συμμετείχε και αυτή. Άρα δηλαδή δεν είναι καθαρά το σπορ αυτό ανδρικό, είναι και γυναικείο, για να καταλάβω. Ναι, είναι και γυναικείο. Καλό αυτό, πολύ καλό. Να βλέπουμε έτσι τις γυναίκες να μπαίνουν έτσι και σε πιο ανδροκρατούμενα σπορ, κατά κάποιον τρόπο. Για μίλησέ μας λίγο για την χθεσινή λοιπόν επιτυχία, γιατί πραγματικά, ναι, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Ναι. Χθες του αγώνα, στο Ρέθι Κορινθίας και συγκεκριμένα εκεί στην περιοχή του Φυσικαιών, mm-hmm, σε ένα εστιατόριο, σε ένα πολυχώρο εκεί πέρα. Πολυχώρος, ναι. Πολύ όμορφο. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος αγώνας Enduro. Στις συμμετοχές ήταν 71, ήταν οι αναμενόμενες, οι οποίες τρέχουν 4 κατηγορίες μηχανάκια ανάλογα με τον κυβισμό τους. Ήρθαν αθλητές από όλη την Νότια Ελλάδα, από τη Λάρισα και κάτω, από νησιά, από τις Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Νότια Πελοπόννησο, Σπάρτη, Καλαμάτα, και φτάσαμε μέχρι τη Σπερχιάδα πάνω. Βρεθήκαν όλοι αυτοί οι αθλητές στο Δήμο Ξυλοκάστρου, mm-hmm, και συγκεκριμένα στο Ρέθι, για να αγωνιστούν και να τρέξουν τον αγώνα που διοργάνωσε η Μοτολέσχη Ξυλοκάστρου μαζί με τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Αυτό τι σημαίνει για τον τόπο μας? Γιατί ήρθαν, όπως μου λες, ήσαν τόσες οι συμμετοχές, ήρθαν και κάποιοι που ενδεχομένως να μην είχαν ξανά έρθει στην περιοχή μας. Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ το γεγονός έχει την κοινωνική προβολή του Δήμου, mm-hmm, συγκεκριμένα στα τοπικά διαμερίσματα της ορεινής περιοχής, γιατί αυτοί οι αγώνες πραγματοποιούνται λίγο στα ορεινά διαμερίσματα. Βέβαια. Που με τη φυσική τους ομορφιά
Έχουν στόχο προέλευσης κόσμου, γιατί φανταστείτε τώρα τα 71 άτομα έχουν βγάλει απίστευτες φωτογραφίες αυτά τα μέρη. Σίγουρα. Η οποία μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τώρα, που μέσα από το Facebook και κάποια άλλα site, προβάλλουν τον τόπο μας χωρίς να υπάρχει κάποιο κόστος, κάτι, πώς να το πω, με όλη τους την καρδιά. Αντίθετα, είσαι που πλημμυρίζουν από εικόνα, από τη φύση, από τις χαρές, της φθινοπορεινής φύσης που έχουμε τώρα, και όχι μόνο, αλλά θα πάνε και σε κάποια εστιατόρια και σε κάποια καφέ, θα αφήσουν και κάποια χρήματα. Φυσικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει όλοι από χθες. Μένουν στα ξενοδοχεία του Δήμου, μείνανε, φάγανε στα μαγαζιά μας και στο Ψιλοκάστρο και στην περιοχή του Ρεθίου και στα Τρίκαλα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτοί τώρα 71 άνθρωποι και κλείσανε 40 κλίνες δηλαδή στην περιοχή μας. Βέβαια. Στα άμα είχαμε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, που για μας είναι, η οργάνωση είναι η ίδια, τι Νοτίου, τι Πανελλήνιο, θα περνάγαμε τις 80-90 κλίνες και προέλευση κόσμου υπολογίζαμε άλλο τόσο από αθλητές. Εντάξει, ένα σημαντικό νούμερο, έτσι, για τον τόπο μας. Προσπαθούμε τώρα να διοργανώσουμε τον πρώτο αγώνα, μα τα καταφέρουμε, το Γενάρη-Φεβράρη, που θα είναι Πανελληνίου, που είναι μια νεκρή περίοδο για περισσότερο εδώ για την περιοχή μας. Μάλλον θα δώσουμε αφετηρία από το λιμάνι του Ξυλοκάστρου, τη Μαρίνα. Και πιστεύουμε να κάνουμε μια καλή διοργάνωση και εκεί. Πάντως εσείς, αν διοργανωτές, μείνατε ευχαριστημένοι, μείνατε ικανοποιημένοι με όλη την έκβαση του πρωτοθλήματος. Εμείς θέλω να σας πω ότι θέματα διοργάνωσης είναι πάρα πολύ καλή διοργάνωση που κάνει η Moto Lace Ξυλοκάστρου. Και αυτό οφείλεται σε εμάς, ειδικά τους πιο νέους, από την εκμάθηση των παλαιών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι ανθρώποι για μας που μας έχουν διδάξει, μας έχουν, πώς να το πω, π.χ. ο Δημήτρης ο Γεωργίου, ο Σωτήρης ο Κασκούτας, ο Κώστας ο Κίσας, τα ξέρω τα παιδιά ο Αγγέλης αυτά, ο Ζαγκαράτος, ο Ανδρέας ο Πανταζής, ο Κριτσόνης ο Πέτρος. Είναι παιδιά που μας έχουν μάθει, εμείς έχουμε ξεκινήσει από πολύ μικρές ηλικίες να είμαστε κοντά τους και έχουμε μάθει να διοργανώνουμε καλούς αγώνες και να μπορούμε να τους φέρνουμε πέρα σε μεγάλη επιτυχία. Όπως και εσείς οφείλετε να τα μεταφέρετε στους επόμενους, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι γίνεται. Φυσικά. Η σκυτάλη από τον ένα στον άλλον. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς, μην ξεχνάτε το με τις μηχανές, έχει σχέση με την αθλητική οδήγηση, η οποία αθλητική οδήγηση περιλαμβάνει πλήρη ρουχισμό ένδυσης για να ανεβείς πάνω στο μηχανάκι με το κράνος, θώρακα, μπότες, γάντια, γυαλιά. Δηλαδή χωρίς αυτά δεν ανεβαίνεις μέσα και δεν κυκλοφορούμε στους δρόμους, παρά πηγαίνουμε σε κάποια μέρη εκτός δρόμων, πώς να σας το πω. Σε χωματόδρομους, ανώμαλους δρόμους. Ναι. Με αθλητικό πνεύμα και σεβασμό σε αυτό που κάνουμε. Αλήθεια Κώστα, το να το λέμε έτσι εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω, το ότι καταλαβαίνουμε ότι η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη, εσείς που είσαστε οι λάτρεις του σπορ αυτού, αλλά πόσο αλήθεια επικίνδυνο μπορεί να είναι ένα τέτοιο σπορ? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα να σας πω, επικίνδυνο δεν μπορεί να θεωρηθεί, γιατί φανταστείτε ότι οι ταχύτητες αυτές που αναπτύξεις είναι μέση ωραία 30 χιλιόμετρα. Να πας σε έναν ανώμαλο δρόμο είναι 30, 35, 40 χιλιόμετρα. Δεν είναι μεγάλες οι ταχύτητες όσο η τεχνική που μπορείς να περάσεις κάποια θετικά εμπόδια. Για μας είναι ένα πολύ ασφαλές άθλημα. Σκεφτείτε ότι τώρα στα 3 χρόνια που είμαι εγώ στη διοίκηση, που είμαι στο Δέλτα Σίγμα, και έχω 20 αθλητές που τρέχουν σε 6 αγώνες και μάλιστα σε 2 πρωταθλήματα. Δεν έχει χτυπήσει κάποιος ούτε το δαχτυλάκι. Δεν έχει ούτε συμβεί κάτι. Τίποτα. Ναι, δεν έχει συμβεί. Τίποτα. Έχετε... Εκτός από τους αγώνες κάνουν και προπόνηση αυτοί οι αθλητές. Σίγουρα. Οι οποίοι δεν έχουμε. Έχετε πάει και σε άλλους αγώνες εκτός της περιοχής σας? Εμείς οι αθλητές μας θα φύγουν την, όχι αυτή την Κυριακή, παραπάνω Κυριακή, και θα πάνε στη Σπερχιάδα να τρέξουν. Διοργανώνει η Λέσχη της Σπερχιάδας και μετά θα φύγουν και θα πάνε στην Καρδίτσα. Μάλιστα. Έγινε ένα αγώνα στη Σπάρτη. Καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι, οι αγώνες γίνονται σε όλη την Νότια Ελλάδα. Όταν λέτε ότι κάνετε προπόνηση κατά κάποιον τρόπο, κάνετε κάποια δοκιμαστικά, πού τα κάνετε, στην ίδια αυτή διαδρομή που πρόκειται να διαγωνιστείτε? Όχι, φεύγουμε από εδώ, από το Ξυλόκαστρο, από τα αφετηρία μας, από τα γραφεία μας, μαζευόμαστε το πρωί και ξεκινάμε να πάμε, ένα παράδειγμα, στο αθλητικό κέντρο Ζήριας. Μάλιστα. Φτάνουμε πάνω σε 2-3 ώρες, καθόμαστε και σιγά σιγά παίρνουμε και τον δρόμο της επιστροφής όλοι μαζί, μέσα από... Έχετε μία ορισμένη δηλαδή διαδρομή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ορισμένη, βρίσκουμε και καινούργιες.
Πάντως είναι εκτός δρόμου, εκτός ασφάλτου. Εκτός ασφάλτου, ναι. Γιατί πάντα είναι χωματόδρομος, έτσι είναι. Ναι. Άλλωστε είναι και το αντικείμενο του αθλήματος αυτό, να μην είναι βατός ο δρόμος. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, ναι. Δεν ξέρω και πολλά σωστά πράγματα. Μιλάς πάρα πολύ σωστά. Αν και το λατρεύω, γιατί μόνο να το βλέπω, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί μου άρεσαν και μου αρέσουν οι μηχανές, άσχετο αν δεν κατάφερα έτσι μια μεγάλη μηχανή. Αλλά όταν βλέπω, ειδικά Κώστα, όταν βλέπω γυναίκα πάνω σε μεγάλου κυβισμού μηχανή, πραγματικά τη χαζεύω. Γυναίκα ειδικά, έτσι, γιατί οι άντρες λίγο πολύ είναι συνηθισμένο αυτό φαινόμενο, να βλέπουμε άντρες με μεγάλου κυβισμού μηχανές. Και όποιος δεν κατάφερε να δει αυτόν τον αγώνα μας, περιμένουμε τώρα την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί αυτές οι αγώνες, να ξέρετε όλοι, είναι έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτή την Κυριακή προσεχώς που έρχεται, στην περιοχή στο Σαραντάπηχο, και συγκεκριμένα εκεί που γίνεται και τα Σαρακατσανέικα η γιορτή. Ναι. Θα πραγματοποιήσουμε έναν αγώνα πάλι εκεί πέρα, το δεύτερο αγώνα μας για φέτος. Είναι κοντά αυτή τη βδομάδα. Πέσαν δύο αγώνες μαζί δηλαδή. Και θα πραγματοποιήσουμε έναν αγώνα σκράπλ, ο οποίος είναι ένας κύκλος εκεί 2-3 χιλιόμετρα που μπορεί να το δουν, να το απολαύσουν. Είναι αγώνας αντοχής και δύναμης, μια μισή ώρα συνεχόμενης οδήγησης. Η οποία, άμα έρθετε, είναι ένα πανέμορφο μέρος εκεί, μπορείτε να απολαύσετε και να δείτε και τους οδηγούς εκεί. Τέλεια, το μέρος αυτό το ξέρω, το γνωρίζω πολύ καλά. Κάτω από άλλη όμως ιδιότητα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια πολύ ωραία έτσι, διαδρομή, ευχάριστη μέσα στα έλατα και σίγουρα σε ανταμείβει έτσι. Μια εντουροβόλτα, το είπα καλά? Ναι. Μια εντουροβόλτα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί αυτός ο αγώνας, εκτός από τα μέλη που δουλεύουν πολύ σκληρά μια εβδομάδα ολόκληρη για να πραγματοποιήσουν αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι εκτός από τον αγώνα που έγινε στο Ρέθι, αυτός κάναμε ένα κύκλο προς το Μαυριόρο, Καριά, και αυτά ήταν 30 χιλιόμετρα. Και καταλαβαίνετε ότι όλη τη εβδομάδα πρέπει να κάνουμε σηματοδότηση και να χαράξουμε μια διαδρομή. Πόσα χιλιόμετρα διαδρομή, δεν σε ρώτησα. Πόσα χιλιόμετρα διαδρομή ήταν? Αυτός ο αγώνας περιλαμβάνει μια ειδική διαδρομή, η οποία είναι 5 χιλιόμετρα χρονομετρημένη. Ναι. Και μετά συνεχίζουν ένα κύκλο, ο οποίος είναι 29 χιλιόμετρα και πρέπει να τον κάνουμε σε μία ώρα. Α, μάλιστα. Σε συγκεκριμένη ώρα. Μετά από μία ώρα έχει κάποιες ποινές που επηρεάζουν λίγο το αποτέλεσμά σου. Ναι. Δεν σε ρώτησα ποιος βγήκε πρώτος. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από την περιοχή. Οι αθλητές μας, να ξέρετε, εμείς που είχαμε 10 αθλητές, όλοι ανεβήκανε στις θέσεις των βάθμων και των κυπέλων, δηλαδή της πρώτης εξάδας. Τώρα είναι 7-8 άτομα. Είναι δηλαδή από την περιοχή μας, είναι από εδώ? Από ναι, παιδιά της περιοχής μας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αθλητές μας. Κάτι για να μην σας πω και το χρόνο σας, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ξέρετε, το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, την Αντιδήμαρχο του Αθλητισμού Πολιτισμού, την Αγγελική Τιγκλιώση, που μας στήριξε για αυτόν τον αγώνα. Είναι ωραία. Το βουλευτή της Κορινθίας, τον Γιώργο τον Ψυχογιό, που ήταν μαζί μας και στις απονομές είχε έρθει πάνω 2-3 ώρες να παρακολουθήσει τον αγώνα μας, γιατί είναι παιδί δικό μας από εδώ. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε κάτι σε δύο θρανείο. Και είναι και του αθλητικού ο Γιώργος ο Ψυχογιός. Ναι. Και τον πρόεδρο της κοινότητας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Ρεθίου και όλα τα μέλη μου. Θα τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί με τη βοήθειά τους για να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας. Πολύ ωραία. Εμείς σας ευχόμαστε πάντα να είσαστε έτσι γεροί, δυνατοί επάνω στις μηχανές σας, να μας προσφέρετε ωραίο θέαμα. Και την επόμενη φορά ελπίζω να είμαι και εγώ κοντά σας, να σας δω. Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, να ξέρετε. Τιμή, όχι. Χαρά, εντάξει, για όλους μας. Γιατί όταν βλέπουμε ένα τέτοιο θέμα, είτε είναι μηχανοκίνητο, πώς το λέμε, είτε είναι με αυτοκίνητο, είτε είναι με μηχανή, και είναι πάνω το βάζεις μέσα σε ενότητα ράλι, αυτό, εντάξει, σου αρέσει, σε εντυπωσιάζει. Έτσι, όπως και να το κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια σε όλη σας, σε όλη τη Λέσχη, να σας δούμε πάλι, έτσι να είσαστε, να βγαίνετε νικητές και να διοργανώνετε έτσι υπέροχους αγώνες, όπως ήταν αυτός ο αγώνας ο χθεσινός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια και σε σένα.